Και για το χωριό Χαδρινού, στο οποίο οι κάτοικοι, ας πούμε, σπάνε το γεφύρι για να μην μπορέσουν ο στρατός να περάσει, να καθυστερήσουν έλευση του στρατού για να μην χτυπήσει περισσότερο τους αγωνιστές. Και αυτά είναι σε μεγαλύτερη μεταγενέστερη ηλικία. Οι συγχωριανοί μου που γκρέμισαν το γεφύρι, αυτός εδώ είναι ο παππούς που λοιπόν, το γεφύρι το γκρέμισμα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 3ης, 27 Αυγούστου 1935. Συνεχίζουμε. Και εδώ, στον ημερήσιο Κύρικα, πρωτοσέλιδο, κατέστρεψαν μία γέφυρα. Αναχωρίζα σαν ομάδα εκ τούτων έφτασε στον έξωθι της πύλου ορίων Χαδρινού και κατέστρεψε τη γέφυρα την οποία είχαν πληροφορίες ότι θα περάσει ο στρατός. Έχουμε τρεις νεκρούς. Εφωνεύθη εις γέρον. Είναι ο τρίτος νεκρός που εφωνεύθη στο Μεσοχώρι. Όταν λέμε γέρον για εκείνη την εποχή ήταν 45 χρονών, καταλαβαίνετε. Τις αντιλήψεις περί γέροντος εκείνης της εποχής. Στην πύλο. Τα αιματηρά γεγονότα, ο ανταποκριτής είναι ο Καραλής και στέλνει εκτενέστατο ρεπορτάζ. Από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Το μελετήσαμε. Συνεχίζουμε εντάχει και αργότερα φτάνουν και τα άλλα χωριά. Βλέπετε Βλαχόπουλο, Πισπίσα, Καραμανόλη, Κρεμμύδια, Οσμάναγα. Στη διαδήλωση, στο μηδέν, δεν τους αφήνουν να μπουν παραπέρα. Και το βράδυ εκείνο αφήχθη εταίρα δύναμη οπλητών. Ενώ ο αντισαγγελέας Περιστερίδης περιμένει από το πρωί να έρθουν ο στρατός για να καταστάσει την τάξη. Λοιπόν, ο στρατός βγάζει την εσπέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάτι έπιασε το από το γεφυράκι που το ρίξανε. Γιατί μέχρι να το ξαναστήσουν είχαν κρυφτεί όλοι οι πρωταγωνιστές στα γειτονικά χωριά. Οι πατρίς, έκριθμος, η κατάσταση στην Τριφυλία. Συνεχίζουμε. Ματρέα επανάσταση των φαδεπορογωγών της Μεσσηνίας, παραγωγή σε Καργανιάνου, στα χωριά αυτά, κοιτάξτε. Κατσίπαλη, Φαρακλάδα, Χαλαζόνη, Ισβάλλο στα Φιλιατρά. Ντοκουμέντα. Εδώ ο Κουλαμπάς, στα Φιλιατρά το πρωί της Δευτέρας 26 Αυγούστου. Απειλείται κάθοδος η σκυπαρισία των συγκεντρωθέντων στα Φιλιατρά σαν φαιδεπορογωγών. Στο Ρωτάκι έχουμε νεκρούς. Ο πρώτος νεκρός γράφεται Χρονόπουλος, αλλά εν τέλει δεν ήταν νεκρός, δεν είχε μια σφαίρα, επέζησε. Οι άλλες εφημερίδες το γράφουν Οικονομόπουλος. Έτσι πλέχτηκε το όνομα με τον τρίτο νεκρό της πύλου που σπάσει το δίνει Χρονόπουλο. Λοιπόν, γιατί Χρονόπουλος πίστεψαν ήταν το όνομα από το Μεσοχώρι, αλλά δεν ήταν αυτός από το Μεσοχώρι, ήταν από άλλο χωριό εν τέλει. Και οι σκηνές επεκτείνονται και στην Ηλία, στον Κακόβατο, στη Γαστούνη, στη Ζαχάρου σταματάνε τα τρένα και στην πύλο η ξέγερση προσλαμβάνει επαναστατικό χαρακτήρα. Και ο υπουργός εξωτερικών δηλώνει ότι θα κηρύξει στρατιωτικό νόμο και πράγματι. Λοιπόν, οι Σουρεγαλιάνους ερχόμενοι χωρικοί ρίχνουν δυναμίτες και πυροβολισμούς. Στο άκουσμα αυτό, οι χωροφύλακες πάνε στο κουλαπάκι και του λένε «Παρπατάσαι, τι να κάνουμε τώρα, καλά μας τα λες, αλλά εδώ λένε θα έρθουν από τους Γαργαλιάνους και από τα άλλα χωριά μέσα ένοπλοι και για την τάξη να ρίξουν δυναμίτες και πυροβολισμούς». Και ο κουλαμπάς απατάει «Μπορείτε να μας δείτε εμόφερτους, να αργοπεθαίνουμε, αλλά τον αγώνα μας δεν τον παρατάμε. Το μοναδικό, δεν είμαστε εμείς αναρχικοί. Το μοναδικό μας όπλο είναι οι ψηλά σηκωμένες γροθιές μας». Και έχουμε τους χωρικούς ένοπλους εντός εισαγωγικών στα κέντρα. Δηλαδή με μαγκούρες και δερπάνια και ξύλα. Αυτό σημαίνει ένοπλοι. Τρεις στα φυτοπαραγωγή σκοτωμένοι, ένοπλα αποσπάσματα ρουγιάζουν τη Μεσσηνία. Ο αγώνας συνεχίζεται εργάτες και επαγγελματίες αλληλέγγυοι. Βλέπετε εδώ κάτω ο ασό και 3.600 τετραγμές το χιλιόλιτρο ή θάνατος. Ήταν τα συνθήματα εκείνης της μεγάλης εξέγερσης. Και εδώ έχουμε τα καέντα αρχεία του ασό στην πύλο από τους αυτοπαραγωγούς, κορπισμένα έξω από το κτίριο του καταστήματος. Συνεχίζουμε. Η όψη του λιμενιού και εδώ ακριβώς που έχουμε το σταυρό είναι το τηλεγραφείο της πύλου που προσπαθούν να μιλήσουν με τον υπουργό το Ράλι 2 ή 3 φορές. Και εδώ είναι η πύλο στη δεκαετία του 30 και είναι το κτίριο του κουμάτου. Τα γυναικόπαιδα στον Χαραλάμπη των Φιλιατρών, αυτά τα παιδιά είναι κάποια που ζουν ακόμα, είναι ηλικία 90 χρονών. Και τότε ήταν 5, 6, 7 χρονών, ας πούμε, και τα μικρά παιδιά έχουν μνήμες. Θυμόνται πώς περιμένουν, ας πούμε, να έρθουν από τους Καργαλιάνους να ενισχύσουν τους πατεράδες τους, γιατί ένιωθαν ότι συμμετείχαν. Δηλαδή είχε περάσει σε όλη την οικογένεια. Και οι καταλήσαντες της αρχάς της δημοπαραγωγής των Φιλιατρών, και βλέπετε τα όπλα τους τι είναι, και έχουν βάλει και τα καπέλα πάνω. Είσαι ολόκληρο τη Μεσσηνία που καταστάθηκε πλήρως τάξη και θα αρθρεί ο στρατιωτικός.